1940, and it's in the Netherlands. So it was together, Ναι. Ήρθες μόνος σου ή με την οικογένεια σου? Βέβαια. Και όλη σου η οικογένεια ήταν πάνω? Ναι. Αρφείς μου να βγαίνει για τον Βαντά, άλλοι αρφείς μου για τον Λαμέ. Καλανούν τα σπίτια εδιούσαν τα του κόσμου, επικαιρώνετε ενίκιο να μείνετε. Ναι. 10 σελίδια τον μήνα. Ναι. 10 σελίδια τον μήνα. Έτσι είναι το ίδιο τώρα, είναι. Ο μητέρα είχε και κούρναζε, βέ. Ναι. Ο μητέρα είχε και κούρναζε, πριν να μην τα εξέρχα μας. Μπεζάδαμε, μισό, άνοι ήταν. Και είμαστε φίλοι όλοι οι χριστιανοί, γιατί που είμαστε μισή, όλοι παίζαμε το ίδιο. Είχε έναν χαμπής, είχε έναν Χασάνη Σπορά, είχε έναν Φιδής Ποιαγής, Φιδή Ποιαγής, τώρα τι είπα είναι Φιδής Ποιαγής, θα είμαι Αράπτεβης, Καράσαν, Καράσαν ήταν αδέρφια. Ναι. Εσύ πόσα χρόνια έπιε σχολείο κι αμήν? Εγώ έπια 12 χρόνια. Ως που ήμουν 12 χρόνια. Ύστερα, νίγα σκαρφάρις. Τελαλή μου, Σαμί, ξέρω ότι κάνεις παραπάνω. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σου δω. Τελαλή μου, να το αρρωτήσω με Χαλίλουστα. Χαλίλουστα ήταν στις τουρκικές συνεχνίες, σεκρετέριο Σιούμεχερς. Και να σου λέμε κατά να βλέψεις Μπότζι. Και την ημέρα ήρθαν Χαλίλουστα στο Μάστρο μου. Και ρώτησε μου, αν με γράψεις, ήθελε να ζητήσει καλά πόκια, να κάνει ένα ζευγάρι για το γυναίκα του. Και ρώτησε μου, αν έχει πόκια δουλειά, να μου στείλει που βλέπουν στις συνεχνίες με το κοναλόνο. Ναι. Γύρισε μια μέρα, που έγραψε μου στο δουλειά, γύρισε να με ρέστε, έστειλε μου κομμά στο Μισελί, στη Μακρύρο. Ναι. Με το καλφάσμα μου, Χουσένης καλφάσμα. Επίαμε και βλέψαμε για μέ, και που τη συντεχνία, έστειλε στην τεχνική επιτροπή για να σου δώσω το μέρο γράμματος του, όσα είναι. Και τον 8 σελίδια νόμε, αρχήν έψαζε, έκοψε μου 49 σελήνια. Την εβδομάδα? Την εβδομάδα. 49 σελήνια. Γιατί ήμουν τσιράχη, ήμουν και έκανα και καχαρό μου για να μην. Οι συντεχνίες που λαλείς τότε ήταν αριστερές, οι αριστερές οι συντεχνίες. Αριστερές. Ήταν σμιχτή τότε? Ναι, είμαστε, εμείς εκτίσαμε το τουρκική συνέχεια βάζε. Επίσαμε και μέσα στον Πεό, γιατί είπαμε να με εκτίσετε, δεν τα πω. Γιατί έγινε ένα συνέχεια από την συνέχεια. Εμείς τη συγκολούμε να κάνουμε απεργία. Εσείς, Μποτζή, μπορεί να έρθετε να σπασετε το παιδιά. Έλατε που άρχε και πήγαμε και έκαναμε join στο ΠΕΟ. Εσύ τότε καταλάβαινες που αριστερούς και δεξιούς? Όχι, δεν καταλάβα. Δεν ξέρω έτσι πράγματα. Ήμουν πόσα ήμουν στον Τζόρνο. 13-14 μόνο. Γιατί 12 τέλειωσε με το σχολείο. Ύστερα από 7 μήνες έκανα, έτσι περίπου για μένα 7 μήνες, ύστερα που στερά φύγα πίσω,
μία μέρα ήμουν άνεργος, στην επικοινωνία. Επειδή πάλι στην νέα, ήμουν active, ειδικαμε και active μέσα μας. Και έστειλα μας να οργανώσουμε ορισμένοι μαχαζιά να βρούμε, που βουλεύουν πάρα πολλά και με συνασφάλω, που έκαμε στην έτοιμα παπουτσιά του Βουλού. Το κράτο εργάζεσαι, είναι το απεργία. Δεν μπορείς να παράγεις το τον Άρκη στο τον μερεκόματο σου. Κάμνετε απεργίες τότε. Έκαμε πολλές φορές απεργίες. Επήρε και σου μέρος σε απεργία. Βέβαια. Επαλέμε τον νόμο. Αφού είπα σου ότι ήμουν active. Ναι. Άρκεψες να γίνεσαι και αριστερός τότε, να καταλάβεις. Αρκεψαμε και καταλάβαμε το συμφόρο μας, όταν γυρίζεις το συμφέρο στον άλλον. Τότε... Στην 58 που αρχίσαμε, παρακαλήσαμε τους με χριστιανοί να βγούμε πρώτο Μαΐα. Εντυπούς μας αρκεψαμε στην Ιταλή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί, λέω εσύ έτσι. Εμείς εκπαιδεύσαμε το Τουρκική, και χριστιανή φεγγάρι. Ελληνική σημαία. Ελληνική σημαία, Τουρκική σημαία. Την έλαβε σε ένα άλλο σπός, φασίστε το όνομα. Εμείς δεν ξέραμε έτσι πράγματα. Αρχινέψασε να μας παίξουν. Και ύστερα την έφτασε. Δηλαδή... Ο Κάμπες δεν χριστιανούς. Τένετε, εσείς σας το τένετε. Έπαιζα μας εμάς. Όπως ξέρετε να βγούμε. Έπαιξα σε μόνο λόγο τύπους μας τένετε. Έπαιξα σε μόνο παιδί. Ο Κάμπες. Τότε φοήθηκες. Ο Κάμπες αναγύρωσης. Φασούλεντερ ήταν ευκαλέντε εφημερία και εστιλάσαν δάμα να παρελθήσουν αγωγά να έβει το δυνάκιο συνοδό. Και ήρθασαν και να δυνάξουμε στο μαγαζί μου αγωγά. Επέξασουν, αλλά δεν μπορούσαν να δυνάξουν. Και γίνονται σε πιάσαν γίνονται το σαραζί που έκαμε σέλες και τα λοιπά. Έπεσε μίσο και κάποιος επιδέχτηκε μου το γραμμένο να βγουν και μας αρέσουν να μισούν το μάτι με το μασέρι. Και πιένε έπεσε για μέχρι το καρτσούν το χάνι στο πιέτσαμε, σαν χάνι. Και πιένε έπεσε και έτσι την ημέρα εγώ δεν πάει να δουλέψω το μάτι μου. Δηλαδή, ένα όλοι. Κάτσε ήταν Σάββατο. Επάνε και βοήθημουν το μάστορο μου να αποκλειστεί κάτι που αγωσιάζαμε. Ήταν ένας προσέκαρος που μου τα πάντα που λέω. Ξυπνήσαν να μου λένε που έπιασαν τα πράγματα από τον πάντα που λέω. Και μόλις ήρθαν για μένα, δεν κοπέλια δηλαδή που ήταν μας. Εξάς είναι έναν κομμουνιστή, ήταν Χατσιόν Γκράι στο τζάμι. Μόλις εβίαζαμε, έπεφταν πρόμορφα πάμε και μασχέρι πίσω μου, έτσι. Το τζάμι που επέδευτε για συνδελή, βέβαια είναι έτσι, αλλά μόνο είδα τον πέφτανε και μασχέρι ήταν πίσω μου, επίαζε η στέγα τζάμι που μας αρρώσαν το κάποιος, δεν ξέρω ποιος είναι.
Βάλει την μάτια μου, κοιτάζα και μάτια του γίνω, δεν μπορούσα να το πω ίσω, γιατί ήμουν και εγώ μες στη λίστα, σε να μην πέφτουν για μένα. Τα μαχαζιά του, του σκαρπάρι που... Το σελά, ήταν σελάς. Τούτου που σκοτώσασαι. Ναι. Σελάς, έκανε απάρους σελάς. Ναι. Σελάς που δηλαδή. Ναι. Έτσι που λέμε. Ναι, ναι, σελά, σελάς. Και εύκυν που δαμε, πού τον το μαχαζί δηλαδή. Βλέπωσαν μέσα. Και ήταν το μέξω. Δαμε. Και... δεν μπορούσα να το δείξω. Έπιασα το μασέρι του, που εγώ έφυγε το άλλο λόγος πώς είναι μασέρι του, που εγώ έφυγε μια πέτσα. Εξέβηκε και μπορούσα πίσω του να βγούμε. Το βάστηκε να μου κάνω τον ίδια με. Πετάχηκε κάποιος άλλος και μασέρεζον του, από το πίσω. Πού ήταν πεσούμενος. Που να με πετάχνει κάποιος στο εμασέρεσον του και ήρθαν και έπιασαν για να φτάνε. Πολύ δάμε. Έπιασαν δάμε. Και κοίταζε μου. Κοίταζε. Περίπου δάμε. Και κοίταζε μου μέσα στο μάτια μου. Ναι. Λίσε. Α, πιο αγαπητό είναι αυτό το γυμνό, έτσι πέσα. Έχει υπάρχει πολύ, έτσι πέσα.